Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι Tech News. Είμαι ο Σταμάτης και στο σημερινό μας βίντεο έχουμε το αναλυτικό review μιας συσκευής κινητής και συγκεκριμένα μεσαίας κατηγορίας. Ξεκινώντας το βίντεο να πούμε ότι ενώ όλες οι ναυαρχίδες ανεβαίνουν, έχουν πάει 1.200, 1.400 και 1.600 ευρώ, μπορούμε να κοιτάξουμε τη μεσαία κατηγορία που έχει συσκευές αξιοπρεπέστατες που μπορούν στη καθημερινή μας χρήση να μας κρατήσουν σε πολύ καλό επίπεδο, χωρίς τα κολλήματα, χωρίς να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε μια ναυαρχίδα. Βέβαια, οι διαφορές εστιάζονται κυρίως σε σχέση με τις ναυαρχίδες στο κομμάτι των καμερών κυρίως και στο κομμάτι του gaming, της δύναμης, της επεξεργαστικής δύναμης της συσκευής. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και έχουμε σήμερα το Samsung α54 5G, την καινούργια συσκευή της σειράς α50, το α54 λοιπόν, της Samsung. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το α54 5G. Πριν ξεκινήσουμε να σας δείχνουμε τη συσκευή, παιδιά, μια εγγραφή στο κανάλι, πάμε δυνατά, πάμε για τα 2.000 άτομα, είναι δωρεάν. Κάντε τη like στο βίντεό μας, στο σχόλιο σας από κάτω να σας απαντήσουμε και πάμε να δούμε το διάδοχο του πολύ πετυχημένου α53, το α54 5G, το οποίο το βίντεο του α53 εμείς το συζητάμε, μπορούμε να το δούμε με τη βοήθεια εδώ του φίλου μας του Αντώνη, πατώντας το link πιο πάνω. Λοιπόν, α54 5G, μια συσκευή που ανήκει στη μεσαία κατηγορία όπως είπαμε και ήρθε για να πρωταγωνιστήσει. Επειδή ακριβώς πριν πιάσουμε το α54 5G χρησιμοποιήσαμε το α34 5G, θα σας πούμε ότι εμφανισιακά μοιάζουν πάρα πολύ με μικροδιαφορές. Μία από αυτές τις διαφορές, για να πάρουμε ένα πάτημα να ξεκινήσουμε, είναι ότι όταν πιάνεις τη συσκευή στο χέρι σου, το α54 5G καταλαβαίνεις ότι απευθείας στο πίσω μέρος του έχει γυαλί Gorilla Glass 5 που του βγάζει ένα πιο premium χαρακτήρα, ένα πιο premium στυλ. Στο μπροστινό μέρος πάμε να δούμε Gorilla Glass 5 και εδώ και πλαστικό περίγραμμα γύρω γύρω. Πάχος συσκευής στα 8,2 χιλιοστά και βάρος στα 212 γραμμάρια, 13 γραμμάρια πιο βαρύ από τον προκάτοχό του. Πιστοποίηση IP67 όπως είχε και το α53 για προστασία σε σκόνη και νερό μέχρι 1 μέτρο και μέγιστη διάρκεια τα 30 λεπτά. Οθόνη στις 6,4 ίντσες, Super AMOLED οθόνη 2340x1080 pixel, μέγιστη φωτεινότητα, τα 1000 nits, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας κάτω από τον έντονο ήλιο και μάλιστα μας φάνηκε πολύ πιο φωτεινή οθόνη από το α34 5G. Υποστηρίζει περιεχόμενο HDR10+, ρυθμό ανανέωσης στα έως 120 Hz, με δυνατότητα μόνο αυτόματης προσαρμογής, αλλιώς επιλέγουμε το βασικό μενού, τον βασικό ρυθμό στα 60 Hz. Σίγουρα θέλαμε και μια τρίτη επιλογή ως προς το refresh rate, του μέγιστου ρυθμού ανανέωσης στα 120 Hz σε συνεχή βάση. Στο κομμάτι του ήχου, στέρεο ηχεία, ως δεύτερο ηχείο χρησιμοποιεί η συσκευή μας το ακουστικό της συσκευής, αρκετά δυνατά ηχεία, απουσιάζει βέβαια η υποδοχή jack. Πάμε να ακούσουμε και τα ηχεία της συσκευής μας. Κοιτώντας το πίσω μέρος το Samsung α54 5G, θα λέγαμε ότι όταν το κοιτάς από μακριά, εδώ σου θυμίζει το α34 5G. Όταν όμως το φέρνεις κοντά στα μάτια σου, βλέπεις ότι οι φακοί που έχει το καμερόν εξέχουν περισσότερο από το σώμα της συσκευής, πράγμα το οποίο ουσιαστικά και δεν είναι τόσο ωραίο αισθητικά, αλλά εκτός των άλλων δημιουργεί και το εξής φαινόμενο του μπαλατζαρίσματος, θα λέγαμε. Βλέπουμε εδώ ότι η συσκευή μας παίζει πάρα πολύ, καθώς εξέχουν πολύ οι φακοί των καμερών. Βέβαια, χρησιμοποιώντας μια καλή σωστή θήκη, θα μπορείτε να το εξομαλύνετε αυτό το φαινόμενο. Η αναλογία οθόνη σώματος συσκευής είναι στο 82,9%. Βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο bezel και στο κάτω μέρος το πηγουνάκι το λεγόμενο και στα πλαϊνά μέρη και στο πάνω μέρος, άρα ουσιαστικά και γι' αυτό είναι και αρκετά σχετικά μικρό το ποσοστό αυτό.
Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αφού μιλάμε για AMOLED panel, είναι πάνω στην οθόνη. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αξιόπιστος και με τα δύο δάχτυλα που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ. Είναι σχετικά αργός, αλλά είναι λογικό για την κατηγορία της συσκευής μας. Πάμε να μιλήσουμε και για τις κάμερές μας σε νούμερα. 50 MP βασικός αισθητήρας με διάφραγμα εύστο 1,8, οπτική σταθεροποίηση και autofocus. Ο δεύτερος φακός μας είναι ένας επιρρευρυγόνιος φακός με εύστο 2,2 και 123 μοίρες εύρος γωνίας, αρκετά καλό. Τρίτος φακός, 5 MP μάκρο φακός με διάφραγμα f-stop 2,4. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι απουσιάζει ο τέταρτος φακός που υπήρχε στο α50 3 5G, που ήταν ένας φακός βάθους πεδίου. Και το κομμάτι πίσω της κάμερας συμπληρώνει το LED flash. Οι κάμερες ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαφορές που είδαμε σε σχέση με το α34 5G. Το 54 μας έδωσε φωτογραφίες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πιο ωραία χρώματα όπως βλέπετε κι εσείς, με πολύ ωραία πορτρέτα, καλές λήψεις με τον υπερευρυγόνιο φακό, χωρίς ιδιαίτερες απώλειες χρωμάτων. Όσο για τις βραδινές λήψεις, ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, με αρκετά καλή λεπτομέρεια, πάντα μιλώντας σε σχέση με την κατηγορία που ανήκει η συσκευή μας. Βραδινές λήψεις υποστήριζε και ο υπερευρυγόνιος φακός. Selfie κάμερα τη βλέπουμε εδώ με μία οπή στην οθόνη μας, 32 MP η ανάλυση της, διάφραγμα f-stop 2,2. Η φώτα από την μπροστινή κάμερα ήταν ωραίες, με καλή λεπτομέρεια, αλλά εκεί που κάνει εντυπωσιακή δουλειά η συσκευή μας είναι στα πορτρέτα με πολύ καλή εστίαση στο πρόσωπο και σωστό περίγραμμα. Βίντεο με την πίσω κάμερα 4K στα 30fps η μέγιστη ανάλυση, χωρίς σταθεροποίηση εκεί, και όπως βλέπετε αυτό είναι εμφανές στα πλάνα. Βλέπουμε ότι στο πλάνο έχουμε τρεμόπαιγμα, δεν υπάρχει τόσο καλή σταθεροποίηση όσο θα έπρεπε, παρόλο που περπατάμε σε flat δρόμο. Και Full HD στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο με σταθεροποίηση ενεργή, πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όπως βλέπετε και στο βιντεάκι στα πλάνα σας. 4K βίντεο στα 30fps με Samsung α54 5G. Full HD στα 30fps βίντεο με τη σταθεροποίηση ενεργή στο Samsung α54 5G. Πάμε να δούμε και το selfie βίντεο στη μέγιστη ανάλυση. Selfie 4K βίντεο με Samsung α54 5G. Επιδόσεις. Έχουμε 8 GB RAM και έχουμε δύο εκδόσεις από θέμα αποθηκευτικού χώρου, είτε 128 GB είτε 256. Παίρνει και επέκταση μνήμης η συσκευή μας τύπου microSD έως 1 TB, θυσιάζοντας όμως τη μία από τις δύο κάρτες SIM που δέχεται η συσκευή. Επεξεργαστής, ο Exynos 1280 στα 5 νανόμετρα, ο οποίος φέρνει με το Geekbench που τρέξαμε στην έκδοση 6, έφερε καλύτερα αποτελέσματα και από το α53 αλλά και από το α34. Γραφικά Mali G68. Συνδεσιμότητα, έχουμε Bluetooth 5,3, NFC για τις ανέπαφες συναλλαγές μας, USB Type-C 2.0 για τη φόρτιση της συσκευής μας και κυρίως για τη μεταφορά των αρχείων. Λειτουργικό Android 13 out of the box με One UI 5.1. Πριν πάμε στη μπαταρία, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι όλοι, δωρεάν είναι. Πάμε για τα 2.000 άτομα, 2.000 μέλη για να δώσουμε και το νέο μας giveaway. Λοιπόν, 5.000 mAh η μπαταρία μας υποστηρίζει συσκευή ταχεία φόρτισης στα 25W, που είναι πολύ αργή όμως σε σχέση με την τιμή της συσκευής. Δηλαδή, στην κατηγορία αυτής της συσκευής θα θέλαμε να έχει τουλάχιστον μία φόρτιση στα 45W, γιατί αν δούμε και τον ανταγωνισμό είναι πολύ καλύτερος και σε φθηνότερες συσκευές, αλλά και πιο γρήγορη φόρτιση σε αντίστοιχες τιμές. Φορτιστής εννοείται, δεν περιλαμβάνεται συσκευασία. Χρειαστήκαμε για τη φόρτιση από το 0 έως το 50% 35 λεπτά, ενώ από το 0 έως την πλήρη φόρτιση 1,5 ώρα. Λοιπόν, και ποιες είναι οι εντυπώσεις μας για την μπαταρία? Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Η μπαταρία, παιδιά, μας διήρκησε
με ανοιχτά δεδομένα, Wi-Fi, Bluetooth συνδεδεμένο με το smartwatch μας, κάποιες κλήσεις στο σερφάρισμά μας κτλ. Χωρίς βέβαια να βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο, σε αυτή την περίπτωση σας αναφέρομαι τώρα, φτάναμε στο βράδυ 12-1 η ώρα και μας έμεινε και ένα 40%. Αν συνεχίζαμε και την επόμενη μέρα, μας έβγαζε μέχρι 12 η ώρα το μεσημέρι, 2, εκεί και μετά ήθελε φόρτιση. Τώρα, στις περιπτώσεις που πήγαμε να τραβήξουμε βίντεο και φωτογραφίες και τα λοιπά αρκετές, δηλαδή υπήρχε μεγαλύτερη χρήση εκεί, δηλαδή π.χ. τραβήξαμε και 40 φωτογραφίες επιπλέον της χρήσης που σας ανέφερα πριν και ξέρω εγώ 2-3 βίντεο και τα λοιπά αναλόγως, τότε φτάναμε στο βράδυ ξέρω εγώ τύπου 11-12 η ώρα και ήμασταν με ένα 7%-5%, δηλαδή ήθελε φόρτιση συσκευή. Άρα μας έβγαζε αξιοπρεπέστατα την μία ημέρα. Πάμε να δούμε τώρα και πόσο κοστίζει η συσκευή μας και να φτάσουμε στον επίλογο του σημερινού μας βίντεο. Πάμε και στο κομμάτι των τιμών των νέων α54. Η έκδοση λοιπόν των 8 GB RAM με 128 GB αποθηκευτικό χώρο τιμολογείται στη χώρα μας στα 499,90 και η έκδοση των 8 GB RAM με 256 GB αποθηκευτικού χώρου στα 549,90. Οι τιμές είναι λίγο πιο τσιμπημένες από τις περσινές, που βέβαια πέρυσι υπήρχε και το πρόμο ότι δίνονταν και τα Buds Live της Samsung δώρο, ενώ φέτος δεν έχουμε κάποιο τέτοιο δώρο. Σταμάτη, αξίζουν οι συσκευές. Εγώ θα σας πω, παιδιά, όπως ξεκινήσαμε το σημερινό μας βίντεο, έτσι και θα το τελειώσουμε, ότι με αυτή τη συσκευή δεν κατάλαβα ότι δεν κρατάω μία ναυαρχίδα, δηλαδή δεν ένιωσα στην καθημερινότητά μου τα κολλήματα, δεν είχα θέμα με την φωτεινότητα της οθόνης, δεν είχα θέμα με τις φωτογραφίες μου τη μέρα. Έβλεπα βέβαια διαφορές όταν ήθελα να βγάλω με zoom, όταν ήθελα να βγάλω νύχτα, εκεί είδα διαφορές. Αλλά η μπαταρία μου μια χαρά, όλα κομπλέ, δηλαδή σε μια βασική χρήση, αν πούμε ότι ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί μας, μπορούμε να περιοριστούμε πολύ σε μια συσκευή τέτοια της μεσαίας κατηγορίας και να περιοριστούμε πολύ στην νομίζω που θα λύσουμε πολλά χρήματα. Λοιπόν, για μένα αξίζει, είναι ένα ωραίο κινητάκι και συνεχίζει πολύ καλά η Samsung την πετυχημένη συνταγή του α53. Λοιπόν, αυτό είναι για το σημερινό μας βίντεο. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω, το like σας στο βιντεάκι, εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, είναι δωρεάν όσο δεν έχετε κάνει και μέχρι το επόμενο βίντεο. Tech It News! We'll be right back.